Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από το δικό μας σύλλογο, το Γυναικείο Σύλλογο στο Κερατσίνι, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία και την αγανάκτηση χιλιάδων γυναικών του Δήμου μας για φλέγοντα ζητήματα. Δεν θα μπορέσουμε να τα θέσουμε όλα, θα τα καταθέσουμε για συντομία 2. Είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, σαν να μην έφτανε ως τώρα περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχουμε στο Κερατσίνι και στη Τραπετσόνα, μεθοδεύεται από τις προηγούμενες περιφερειακές αρχές Δούρου και Πατούλη η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό για τα επόμενα 30 χρόνια. Και τι δεν έχουν πει οι προκάτοχοί σας για να τη διαφημίσουν. Ούτε ο τίτλος «Πάρκο κυκλικής οικονομίας», ούτε ο στόχος για δήθεν πράσινη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία, ούτε τα κούφια λόγια για αποσυμφόρηση της χωματερής στη Φυλή, μπορούν να κρύψουν ότι εδώ πέρα θέλουν να φτιάξουν σκουπιδοεργοστάσιο δεκάδων χιλιάδων τόνων, δίπλα ακριβώς στα σπίτια και στα σχολεία μας. Οι φορείς της πόλης έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό το σχέδιο είναι ανεπιθύμητο. Ο λαός της πόλης λέει ότι δεν πάει άλλο. Η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν το καλοκαίρι του 2021 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρασε τροπολογία στη Βουλή που επιτρέπει σε όλες τις ζώνες προστασίας του όρου Σεγάλαιο να κατασκευαστεί σκουπιδοεργοστάσιο. Δηλαδή, το μαύρο καλοκαίρι που στην Ελλάδα κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα δάσους, η κυβέρνηση αποχαρακτήρισε τμήμα του όρου Σεγάλαιο για να φτιάξει κάτι τέτοιο. Τόσο πράσινη είναι αυτή η μπίζνα και τόσο ανάπτυξη για όλους σχεδιάζεται για την πόλη μας. Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι σύλλογοι μας καθόλου δεν θέτουν το ζήτημα αν η ΜΕΑ θα εξυπηρετεί λίγους ή πολλούς δήμους, αν αφορά τον Πειραιά μόνο ή όχι. Είναι ανεπιθύμητη τελεία και παύλα. Δεν μας παρηγορεί καθόλου η διαβεβαίωση των προκατόχων σας ότι σε αυτήν τη μονάδα δεν θα γίνεται καύση απορριμμάτων, αν και κρατάμε μικρό καλάθι και για αυτή την υπόσχεσή σας. Ακόμη και αν η καύση δεν συμβεί, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα αξιοποιείται ως καύσιμη ύλη σε βιομηχανίες και θα σκορπά τον καρκίνο είτε εδώ είτε αλλού. Έρευνες που έχουν γίνει από υγειονομικούς, όπως για παράδειγμα στη Μαγνησία, δείχνουν πώς έχει εκτοξευτεί ο καρκίνος εκεί. Αφού λοιπόν σας κάνουμε γνωστό ότι δεν προτιθέμεθα να διαθέσουμε τις ζωές μας και των παιδιών μας για χάρη καμίας βιομηχανίας και των κερδών της, θα θέλαμε να μας πείτε σε τι στάδιο βρίσκεται αυτός ο σχεδιασμός. Πώς μπορεί να δρομολογηθεί ένα τέτοιο έργο από τη στιγμή που ο λαός της πόλης δεν το θέλει. Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το πώς θα στηριχθούν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική. Το κέντρο υγείας Κερατσινίου την Κορδέλα την έχει κόψει ο Πρωθυπουργός, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης. Βέβαια, να πούμε ότι παθολόγο δεν έχει. Έχει εκπεριτροπής κάποιες μέρες με τα άλλα κέντρα υγείας της περιοχής. Υπάρχουν ειδικότητες που αν χρειαστεί να λείψει με άδεια ο γιατρός δεν αναπληρώνονται. Είπε και ο συνάδελφος, ο Πουλικόγιαννης, εμείς διεκδικούμε το κέντρο υγείας να έχει 24ωρη λειτουργία, με δυνατότητα να υποδεχτεί για πρώτες βοήθειες κόσμο, επειδή ακριβώς βρίσκεται δίπλα σε μαζικούς χώρους εργασίας. Η λίστα των προβλημάτων δεν τελειώνει εδώ, τα άλλα δεν είναι ίσονο σημασίας. Για οικονομία χρόνου τα καταθέτουμε στα πρακτικά.